Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς για την πρόσκληση, όπως και το Μανιφέστο, την αυτόνομη κίνηση μεταπτυχιακών φοιτητών του Παντίου. Πριν περάσω στο ζήτημα των διεξόδων που μπορεί να υπάρχουν, της λεγόμενης επίλυσης στο πρόβλημα του δημόσιου χρέους, να μου επιτρέψετε να διατυπώσω μερικές σκέψεις για το ευρύτερο πλαίσιο, για αυτό που λέμε νεοφιλελευθερισμό, για τη συζήτηση που κάνουμε για την κατάσταση και την κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο αναπτυγμένος καπιταλισμός και ιδίως η Ευρώπη. Έχουμε συνηθίσει σε μια κριτική, εμπολύ σωστή, που λέει ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα σύστημα που διευρύνει διαρκώς τις ανισότητες, που λέει ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα σύστημα το οποίο δίνει προτεραιότητα στη χρηματοπιστωτική σφαίρα, επομένως δημιουργεί μία κατάσταση όπου οι ενδιάμεσοι, οι ρεντιέριδες, οι χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι, κερδίζουν όλο και περισσότερο σε σχέση με την λεγόμενη πραγματική οικονομία και επομένως έχουμε μια μεταφορά εισοδήματος από άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας στη χρηματοπιστωτική σφαίρα. Και επομένως αυτό το σύστημα, εκτός του ότι είναι ένα σύστημα άδικο, διευρύνει τις ανισότητες, συγχρόνως είναι ένα σύστημα ασταθές. Αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα και σε μεγάλο βαθμό ορθά, αλλά δεν πρέπει να τα τραβήξουμε στο άκρο. Διότι αν τα τραβήξουμε στο άκρο θα φανταστούμε ότι ο καπιταλισμός, γενικώς ο καπιταλισμός, είναι ένα σύστημα που δεν διευρύνει τις ανισότητες και που δεν είναι ασταθές και δεν οδηγείται στις κρίσεις. Ενώ ξέρουμε ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε την ανάλυση του Μάρξ, έχουμε την ανάλυση των μεταγενέστερων που μας λένε ότι ο καπιταλισμός πάντα ήταν ένα σύστημα άγριο, άνισο, διεύρυνε τις ανισότητες, προσπαθούσε να συγκεντρώσει πλούτο και εξουσία σε λίγα χέρια και συγχρόνως ήταν ένα σύστημα ασταθές, το οποίο το ξέρουμε από την ιστορική εμπειρία, διότι οι κρίσεις είναι αλλεπάλληλες και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες χρηματοπιστωτικές καταστροφές, αρχίζοντας από το 17ο αιώνα, το 18ο, το 19ο, τον 20ο κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι είναι χρήσιμο να προστρέξουμε στην ανάλυση του Μάρξ, που κατά την δική μου προσέγγιση και ανάγνωση λέει ότι η ειδοποιώς διαφορά του καπιταλιστικού συστήματος είναι το χρήμα που τίκτη χρήμα. Αυτό είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε και το τι συμβαίνει μέσα στην επιχείρηση και το τι συμβαίνει παντού. Είναι λοιπόν ένα σύστημα στο οποίο κάποιος, δηλαδή ο καπιταλιστής, προκαταβάλει χρήμα για να αποκομίσει στο τέλος του έτους, σε εύλογη χρονική περίοδο, το τέλος του έτους είναι συμβατικό, για να αποκομίσει περισσότερο χρήμα. Και επομένως το αν παράγει θρανία ή αυτοκίνητα είναι το καθαρό μέσο, κάθε φορά πρέπει να έχει την ευχέρεια να μπορεί να κρίνει πού είναι η αποδοτικότερη η επένδυσή του. Και για να μπορεί να το κάνει αυτό με πιστικό τρόπο, θα πρέπει να έχει αγορές χρήματος, οι οποίες είναι ρευστές, ευκίνητες και αποτελεσματικές και του επιτρέπουν πάρα πολύ γρήγορα να πηγαίνει από τη μία οικονομική δραστηριότητα στην άλλη. Επομένως, ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν πάντα εκεί. Κάτι συνέβη διαφορετικό τα τελευταία χρόνια, δεν αμφιβάλλω να το συζητήσουμε και αυτό θα κάνω μετά, αλλά ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν πάντα εκεί και πρέπει να ξέρετε ότι η Ρενό υπήρξε πάντα και οποιαδήποτε άλλη Ρενό υπήρξε πάντα δύο πράγματα. Υπήρξε ένας χώρος περιφραγμένος με τείχους και συρματοπλέγματα όπου οι επιστάτες επιτηρούσαν την ώρα που έρχονται και φεύγουν οι εργάτες. Οι εργοδηγοί επιτηρούσαν πόσο καλά δουλεύουν και αν τηρούν τους ρυθμούς παραγωγής που πρέπει. Οι μηχανικοί σχεδίαζαν, ο Γενικός Διευθυντής διοικούσε όλο το πράγμα, αλλά συγχρόνως η Ρενό ήταν και οι μετοχές της. Πάντα η Ρενό ήταν και οι μετοχές της. Και η Ρενό ήταν και το ομολογιακό δάνειο που εξέδιδε. Και η εξέλιξη της Ρενό πάντα καθοριζότανε
από την αποτίμηση της αποδοτικότητάς της που δινόταν από τις μετοχές της. Δηλαδή, ο καπιταλισμός πάντα ήταν ένας ιανός και η θέση του κεφαλαίου είχε πάντα δύο πρόσωπα. Τον μάνατζερ, ο οποίος σε νομική μορφή μπορεί να εμφανιζόταν και σαν μισθωτός. Γι' αυτό βλέπουμε, πρέπει να εξετάζουμε τις στατιστικές με πολύ προσοχή για να δούμε ποιος είναι ποιος στη μισθωτή εργασία όταν εμφανίζεται ως μισθωτή εργασία. Και από την άλλη μεριά ήταν οι κάτοχοι των χρεογράφων. Το χρήμα λοιπόν στην κυρία μορφή του είναι το πιστωτικό χρήμα, η πιστωτική σφαίρα είναι πάντα εκεί και παίζει ένα ρόλο πολύ σημαντικό και εποπτικό και διευθυντικό. Ας δούμε τι λέει σε ένα σημείο ο Μάρξ. Λέει ο κεφαλαιοκράτης του χρήματος, αντιπροσωπευόμενος από τον ενεργό κεφαλαιοκράτη, συμμετέχει στην εκμετάλλευση της εργασίας. Ο κεφαλαιοκράτης του χρήματος είναι αυτός που έχει τις μετοχές της Ρενό και απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές για να είναι αποδοτικές οι μετοχές του. Και ο ενεργός κεφαλαιοκράτης είναι ο μάνατζερ που είπαμε πριν. Επομένως, πρώτον, ότι η διάκριση μεταξύ, η διχοτομία που συχνά γίνεται ανάμεσα σε εσωτερικούς της επιχείρησης και εξωτερικούς της ως προς την επιχείρηση, θα πρέπει να μπει με ένα ερωτηματικό. Το ξαναλέω, το κεφάλαιο είναι ιανός και έχει και τον εσωτερικό, τον διευθυντή, και τον εξωτερικό, τον κάτοχο των μετοχών. Η διχοτομία, πραγματική οικονομία, κερδοσκοπική οικονομία, θα πρέπει να τεθεί σε ερωτηματικό. Έχουν υπάρξει φούσκες στα Άνθη, έχουν υπάρξει φούσκες στην κατοικία, έχουν υπάρξει φούσκες στο Χάλιβα, οι φούσκες δεν είναι μόνο στα χρεόγραφα. Δεν ξέρω κανέναν καπιταλιστή που να είναι ζημιοσκόπος. Νομίζω ότι όλοι είναι κερδοσκόποι, με την έννοια ότι επιδιώκουν την μεγιστοποίηση του κέρδους. Επομένως και η διάκριση αυτή σε επιχειρηματίες και κερδοσκόπους πρέπει να μπει σε ερωτηματικό. Η γενική μορφή λοιπόν ύπαρξης του κεφαλαίου είναι ο χρηματοπιστωτικός τίτλος. Διότι η Ρενό υπάρχει ως τις μετοχές της και αντλεί κεφάλαια με βάση τους χρηματοπιστωτικούς τίτλους. Το περίεργο βέβαια είναι, αυτό που μπερδεύει τα πράγματα, δεν είναι περίεργο, είναι πάντα έτσι, ότι η αποτίμηση αυτών των τίτλων δεν έχει να κάνει με μια αντιστοίχηση στην αξία των παγίων εγκαταστάσεων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχει να κάνει με την προσδοκία του αναμενόμενου εσόδου. Πόσο προσδοκεί κανείς ότι θα είναι το έσοδο που θα έρθει από αυτό. Αυτό είναι μια παραξενιά, αλλά συγχρόνως είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για το σύστημα. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για το σύστημα, διότι του επιτρέπει να κάνει σύμμετρες όλες τις αποδόσεις και να τις μετατρέψει σε πράγματα που είναι ιονή κεφάλαιο. Εδώ έχουμε και το δημόσιο χρέος. Κάποιος δηλαδή παίχτης της χρηματοπιστωτικής σφαίρας, που μπορεί να είσαστε εσείς, εδώ εσείς οι συγκεκριμένοι που είσαστε μέσα, μπορεί συγχρόνως να κατέχουν τίτλους ενός δημόσιου χρέους, ας πούμε της Φιλανδίας, και μετοχές της Ρενό. Γιατί λέω ότι μπορεί να είσαστε εσείς, διότι ενδεχομένως πήγατε στον διευθυντή ή τον υπεύθυνο επενδύσεων της Εθνικής Τράπεζας του Αμπελοκήπους, του είπατε ότι πήρατε το εφάπαξ σας ή οτιδήποτε άλλο που είναι 200.000 ευρώ και σας είπε, κυρία μου, μην το βάλουμε τώρα σε μια προθεσμιακή κατάθεση, έχω εγώ ένα άλλο προϊόν που είναι εγγυημένο το επιτόκιο, αν πέσει αυτό το προϊόν θα έχετε το κεφάλαιό σας, αν δεν πέσει σας εγγυώ με 3%. Και του λέτε, μάλιστα, αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ μικρό ρίσκο και θα το πάρω, 3% είναι πάνω από αυτό με πληθωρισμό μείον 1. Δεν ξέρετε τι έχει μέσα, έχει φιλανδικό χρέος, μετοχές της Ρενό, μετοχές της Ιντραλότ και διάφορα άλλα πράγματα. Επομένως, το τέταρτο στοιχείο που προκύπτει από αυτή την ανάλυση είναι ότι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά, χρειαζόμαστε εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
Αυτό που σας λέει ο διευθυντής, ο υπεύθυνος επενδύσεων της Εθνικής Τράπεζας Αμπελοκήπων, ότι αν πάει άσχημα το προϊόν εγώ θα σας εξασφαλίσω το κεφάλαιο, έχει να κάνει ότι την επένδυση αυτή την έχει ασφαλίσει με CDS και άλλα πράγματα, δηλαδή με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, και επομένως μπορεί να καταλήξει σε αυτό το πράγμα. Άρα να τη χρηματοπιστωτική σφαίρα είναι εκεί, και τολμώ να πω και μια επιπλέον σχέση, ότι σε αυτό το παιχνίδι ή σε αυτή τη διαδικασία, όπως περίπου σας περιέγραψα, εντάσσεται λοιπόν και το νοικοκυριό. Όχι μόνο η επιχείρηση, ο δημόσιος οργανισμός και το ίδιο το κράτος, αλλά και το νοικοκυριό. Έχουμε καταλήξει το συμπέρασμα μαζί με τους ανθρώπους, τους συνεργάτες, τους συναδέλφους που γράφουμε πάνω σε αυτά, ότι επομένως και το ιδιωτικό χρέος, την υπερχρέωση του νοικοκυριού πρέπει να τη δούμε με το βέλος αιτιότητας αντιστραμμένο. Λέγεται συνήθως ότι επειδή συμπιέζονται οι μισθοί, καλύπτεται ένα επίπεδο διαβίωσης μέσω υπερχρέωσης. Η πραγματικότητα είναι όμως άλλη. Το νοικοκυριό μετατρέπεται σε έναν οργανισμό που έχει ισολογισμό και έχει ενεργητικό και παθητικό. Το ενεργητικό είναι η BMW που έχει ο μικροεπιχειρηματίας, η πισίνα του και το εξοχικό του. Το παθητικό είναι το χρέος που έχει. Δεν είναι υπερχρεωμένος. Είναι υπερχρεωμένος επειδή έχει BMW, εξοχικό και πισίνα. Έχει λοιπόν έναν ισολογισμό, μπαίνει στη διαχείριση κινδύνου. Αυτή η κατάσταση που κατά εμάς το βέλος της αιτιότητας το έχει ανάποδα, δηλαδή από τη χρηματιστικοποίηση που καταλαμβάνει και το νοικοκυριό στη δυνατότητα να διευρυνθούν οι εισοδηματικές ανισότητες, επομένως να συμπιεστούν διάφορα εισοδήματα, ξεκινάει από τη χρηματιστικοποίηση και πηγαίνει στην ανισότητα και όχι αντίστροφα. Δημιουργείται λοιπόν ένα καθεστώς, μία κατάσταση εποπτείας, αξιολόγησης και διαρκούς διαχείρισης κινδύνου, η οποία καλύπτει τους πάντες, το κράτος, τις επιχειρήσεις, το νοικοκυριό, τη μικρή επιχείρηση, τους φοιτητές που παίρνουν φοιτητικά δάνεια σε κάποιες χώρες σε μεγάλη έκθαση, τους πάντες. Σε αυτή τη διαχείριση κινδύνου, το δάνειο, ο δανεισμός, η χρηματοπιστωτική σφαίρα είναι κόμβος μιας σύγκρουσης μέσω της διαχείρισης κινδύνου, κατά πόσον θα μπορέσει τελικά να παραχθεί αυτή η χρηματορροή, το έσοδο, κατά πόσον σε τελευταία ανάλυση θα μπορέσει να παραχθεί η υπεραξία. Προφανώς η σύγκρουση είναι μέσα στην επιχείρηση, μέσα στην κοινωνία, γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος, γι' αυτό υπάρχει η διαχείριση κινδύνου. Η χρηματοπιστωτική σφαίρα όμως τα κάνει όλα αυτά ένα, τα συμμετροποιεί, τα ανάγει σε ευρώ, συγκρίνει τη μία ή σε δολάρια μάλλον, γιατί μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομία, τα βάζει σε μια κλίμακα σύγκρισης και αξιολογεί. Και όταν αξιολογεί αρνητικά, τα επιτόκια αυξάνουν, η επιχείρηση δεν μπορεί να είναι αποδοτική, κινδυνεύει να κλείσει, χρειάζεται να απολύσει, χρειάζεται να εισάγει νέες μεθόδους, χρειάζεται να συγχωνευτεί, το δημόσιο χρειάζεται να πουλήσει κλπ. Επομένως βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η εμπιστοσύνη των αγορών γίνεται ρυθμιστική αρχή, η εμπιστοσύνη των αγορών όμως είναι η κυριαρχία του κεφαλαίου, όχι κάποιων κερδοσκόπων γενικώς, του κεφαλαίου συνολικά. Ο έλεγχος λοιπόν της χρηματοπιστωτικής ασυδοσίας έχει νόημα μόνο αν τον συλλάβουμε ως ανάγκη για έλεγχο του κεφαλαίου, για ένα νέο συσχετισμό δύναμης, για μια ανατροπή που σε παρελθούσες συγκυρίες είδαμε ότι είναι εφικτή ακόμα και μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, αλλά βεβαίως οδηγεί και πολύ μακρύτερα. Το δημόσιο χρέος είναι βασικός κόμβος για τη δημιουργία και τη σταθεροποίηση της χρηματοπιστωτικής σφαίρας. Και ήτανε πάντα, ήταν από την εποχή του Μάρξ. Ο Μάρξ έγραφε, το δημόσιο χρέος γίνεται ένας από τους πιο δραστικούς μοχλούς της πρωταρχικής ισόρρευσης.
Μαζί με τα δημόσια χρέη δημιουργήθηκε ένα διεθνές πιστωτικό σύστημα που συχνά για τούτον ή για εκείνο το λαό αποτελεί μία από τις κρυφές πηγές της πρωταρχικής ισόρευσης. Αν το πάρουμε κάποιο βιβλίο χρηματοοικονομικής, όποιο θέλετε, αναφέρομαι τώρα σε ένα πάρα πολύ καλό, επειδή αντλεί από την πολιτική οικονομία και από την ιστορία, από την οικονομική ιστορία του καπιταλισμού, είναι του Hoffman, Postel, Vinay και Rosenthal, 2007. Θα δούμε ότι το δημόσιο χρέος πλήττεται από δύο πολύ σημαντικές, μπορεί να πληγεί από δύο πολύ σημαντικές αρρώστιες. Πρώτον, να είναι πολύ μικρό, διότι αν το δημόσιο χρέος είναι πολύ μικρό, δεν αναπτύσσεται η χρηματοπιστωτική σφαίρα και άρα η δυνατότητα χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, των οικοκυριών, όλο αυτό το σύστημα που περιγράψαμε πριν. Και δεύτερον, να είναι πάρα πολύ μεγάλο. Στο ερώτημα πότε είναι το δημόσιο χρέος πολύ μεγάλο, η εμπειρία της οικονομικής ιστορίας δεν καταλήγει σε οποιοδήποτε συμπέρασμα. Το δημόσιο χρέος είναι μεγάλο ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και κυρίως τις ασκούμενες πολιτικές. Στο 100%, στο 60%, στο 120%, ίσως θέλετε. Η Ιαπωνία έχει πάνω από 200 αυτή τη στιγμή. Το βιβλίο του Σάμιουλσον, που είναι στα ορθόδοξα οικονομικά, αλλά έγραψε ο άνθρωπος σε μια παλαιότερη εποχή, έλεγε ότι το υγιές δημόσιο χρέος είναι στο 100%. Οι Ευρωπαίοι, όπως ξέρετε, με τη συνθήκη του Μάστρεχτ και τα λοιπά, είπαν ότι είναι στο 60%. Επομένως, έχει να κάνει με όλες αυτές τις συνθήκες. Αυτό ως εισαγωγή για να δούμε σε ποιο πλαίσιο βρισκόμαστε και τι ακριβώς γίνεται. Αυτή τη στιγμή, λόγω της δομής της ευρωζώνης, του τρόπου δανεισμού κτλ., θα ξανάρθω σε αυτό, αλλά νομίζω είπε ενδιαφέροντα πράγματα και η Μαρίκα, αλλά ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και χθες. Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Υτίθεται ένα θέμα, το δημόσιο χρέος, το χρέος του ελληνικού δημοσίου λοιπόν. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν 4 μέθοδοι για να μειωθεί ένα δημόσιο χρέος. Η πρώτη μέθοδος είναι ο πληθωρισμός. Επειδή το χρέος είναι ονομαστικό, το δημόσιο χρέος, έτσι είναι ένα ποσό σε δολάρια, είναι 5 δισεκατομμύρια δολάρια ή 500. Άμα έχεις πληθωρισμό 10% ετησίως, με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, καταλαβαίνετε ότι αυτό απομειώνεται. Η δεύτερη μέθοδος είναι η υψηλή ρυθμή μεγέθυνσης. Η Ελλάδα, ο ελληνικός καπιταλισμός, είχε πολύ ψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης την περίοδο πριν από την κρίση. Είχε περίπου ένα 4%. Ήταν υπερδιπλάσια ο ρυθμός μεγέθυνσης από τη Γερμανία και διπλάσιος από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό οι κυρίαρχες τάξεις στην Ελλάδα μπορούσαν να υποφορολογούν συνεχώς τον μεγάλο πλούτο, μπορούσαν να ανέχονται τη φοροδιαφυγή των μεσαίων τάξεων, έτσι ώστε μέσα σε 10 χρόνια, από το 97 μέχρι το 2008, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 61%, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό. Δηλαδή ο παρονομαστής έγινε από 100-161 και το χρέος παρέμεινε στο 100. Μετά άρχισε να μεγαλώνει, τα είπε η Μαρίκα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά περίπου εκεί ήταν η κατάσταση. Άρα υψηλή ρυθμή μεγέθυνση στο δεύτερο. Η τρίτη μέθοδος είναι κάθε χρόνο το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα από ό,τι δαπάνες, με αυτή την έννοια να δημιουργεί αυτό που λέγεται πρωτογενές πλεώνασμα και το πρωτογενές πλεώνασμα να είναι τόσο ψηλό που να μειώνει το χρέος. Η τέταρτη μέθοδος είναι η αναδιάρθρωση μείωση, το κούρεμα κτλ. Και βεβαίως υπάρχει και ο συνδυασμός κάποιων ή όλων μαζί του α μέχρι δ. Το α λοιπόν αποκλείεται, διότι δεν υπάρχει πληθωρισμός, ίσα ίσα που υπάρχει υποπληθωρισμός, δηλαδή αρνητικός πληθωρισμός. Το β αποκλείεται επίσης, διότι έχουμε χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Το γ είναι η μέθοδος που ακολουθούν οι κυρίαρχες τάξεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.
τα πλεονεκτικά πλεονάσματα. Αυτό λένε ότι θα γίνει. Γιατί λένε ότι θα γίνει αυτό? Διότι χρησιμοποιούν το χρέος ως μοχλό για την αναδιάρθρωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Το χρησιμοποιούν ως μοχλό, το χρέος είναι πραγματικό, αλλά αυτό που τους ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι, γιατί εδώ προστίθονται και οι ιδιωτικοποιήσεις, έτσι, να γίνουν τα πάντα ιδιωτικά, δηλαδή να επεκταθεί ο χώρος λειτουργίας του ιδιωτικού κεφαλαίου, επομένως να γίνουν σφαίρες κυκλοφορίας, το νερό, το ρεύμα, οι δημόσιες συγκοινωνίες κλπ. Και συγχρόνως, επειδή ακριβώς η πολιτική τους, όπως ξέρετε, είναι πολιτική που πλήττει τα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα, μειώσεις μισθών, συντάξεων, ελαστικοποίηση αγοράς εργασίας, αυτή η αναδιάρθρωση, αυτή η κινεζοποίηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών προϋποθέτει την ύπαρξη του μεγάλου χρέους και την επιλογή της μεθόδου γάμα, μείωσης δια των υπέρογκων πρωτογενών πλεονασμάτων σε συνθήκες ύφεσης. Να δούμε πώς το περιγράφει αυτό το Δούνου του τον Μάιο του 2013 με την αντίστοιχη έκθεσή του, το περιγράφει ως εξής. Η ανησυχία ήταν ότι μια μείωση του χρέους στην Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει τη χώρα να χαλαρώσει τις μεταρρυθμίσεις. Το μεγάλο χρέος θεωρείται μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση. Την αναγκάζει να δρά. Βεβαίως να δρά προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση που είπαμε, διότι όπως ξέρετε, διάφορες κυβερνήσεις έχουν δράσει στο παρελθόν προς άλλη κατεύθυνση, αλλά και μια κυβέρνηση αριστεράς το ίδιο θα κάνει, θα δράσει προς άλλη κατεύθυνση. Εν τούτης υπάρχει ένα ζήτημα. Ενώ λέει αυτά το Δουνουτού, στο παρασκήνιο, εδώ και πάνω από ένα χρόνο, λέει ότι το χρέος πρέπει να μειωθεί δια του κουρέματος ή μιας δραστικής μείωσης που θα αφορά την παράταση του χρόνου πληρωμής, τα επιτόκια κτλ. Εδώ να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι το θέμα των επιτοκίων δεν είναι τόσο καθαρό, με την έννοια ότι το μεγαλύτερο μέρος του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο σήμερα είναι σε κειμενόμενα επιτόκια. Τα κειμενόμενα αυτά επιτόκια είναι πάρα πολύ χαμηλά, λόγω της πολιτικής όμως που ακολουθεί η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, και που την ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σε 10-15 χρόνια δεν ξέρουμε ότι θα είναι χαμηλά. Επομένως, αν μιλάμε για επιτόκια, μιλάμε για μετατροπή των κειμενόμενων σε σταθερά με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει, κούρεμα, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Το θέμα άνοιξε προχθές στις 27 Ενδεκάτου που ήρθε στην Αθήνα ο Άγχελ Γκουρία, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ είναι πολύ μεγάλος και έγκυρος οργανισμός, περιλαμβάνει όλες τις αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη και ορισμένες που το Δούνου του δεν τις θεωρεί αναπτυγμένες, όπως είναι το Μεξικό ή η Τουρκία, τις βάζει στις ενδιάμεσες χώρες, έτσι, αλλά όλες οι αναπτυγμένες είναι μέσα. Και είπε ανοιχτά ότι πρέπει να γίνει κούρεμα του χρέους. Και μάλιστα είπε ότι η πρότασή μας είναι όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα, είπε ο Γκουρία. Με πολύ εμφατικό τρόπο λοιπόν έθεσε το θέμα του κουρέματος. Γεννάται λοιπόν το ερώτημα τι σημαίνει αυτό, γιατί οι κύκλοι του κεφαλαίου, του διεθνούς καπιταλισμού, του συνδεόμενοι με τη χρηματοπιστωτική σφαίρα και όλα αυτά θέτουν ένα θέμα κουρέματος και ποια είναι η στάση της αριστεράς απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου η απάντηση στο ερώτημα γιατί είναι πάρα πολύ απλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο παγκόσμιος καπιταλισμός, όπως και να το ονομάσουμε αυτό, έχει συμφέρον και επιδιώκει το αξιόχρεο κάθε χώρας, επομένως και του ελληνικού δημοσίου. Ένα κούρεμα του χρέους θα καταστήσει το ελληνικό δημόσιο ξανά solvent, όπως λέγεται, δηλαδή αξιόχρεο, θα μπορεί να δανειστεί σε συντομότερο χρόνο από τις αγορές. Εν πάση περιπτώσει θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην ιδιωτική οικονομία αλλά και σε όλη την Ευρωζώνη και στις άλλες χώρες. Έτσι. Επομένως, το κούρεμα είναι μία μέθοδος προς αυτή την κατεύθυνση. Βλέπουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές τις ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονομικές ελίτ να είναι εναντίον. Η κυβέρνηση Σαμαρά λέει ότι δεν χρειάζεται, θα τα καταφέρουμε. Το ίδιο λέει ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, αυτοί έχουν ενιαία γραμμή, έτσι.
Είναι προφανές και το ξέρουμε ότι στο παρασκήνιο θα το συζητάνε. Δεν είναι δυνατόν να μην το συζητάνε, δεν μπορεί να βγαίνει ογκουρία και να είναι στα κεραμίδια. Είναι αυτό μέσα, ανοίγει τη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με ένα πιο έγκυρο τρόπο. Το πρόβλημα λοιπόν τίθεται, και αυτή είναι η ουσία, επιμένω ότι αυτή είναι η ουσία του πράγματος, το εξής. Υπό ποιους όρους θα γίνει αυτή η απομείωση? Υπάρχει μια διάσταση δευτερεύουσα που δεν θέλω να μπω. Είναι αυτή με τα επιτόκια, αν θα μετατραπούν τα κειμενόμενου αυτό σε σταθερού, αν θα επιμηκυνθεί για 50 χρόνια ή για 25 ή για 100 ή οτιδήποτε. Ας την αφήσουμε αυτή τη συζήτηση. Το βασικό ζήτημα είναι η conditionality, δηλαδή οι όροι για να γίνει το κούρεμα του χρέους. Αυτό που επιδιώκουν είναι να έχει προχωρήσει η αντιδραστική αναδιάρθρωση, η κινεζοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, η συγκέντρωση πλούτου σε λίγα χέρια, η κατάργηση των δικαιωμάτων της εργασίας, η διάλυση του κοινωνικού κράτους τόσο πολύ ώστε μετά να κάνουν το κούρεμα. Και κυρίως να κάνουν το κούρεμα με αντάλλαγμα, υποτίθεται, τη συνέχιση αυτή της πολιτικής, τη μονιμοποίησή της, τη θεσμοποίηση της αιώνιας λιτότητας. Επομένως, είναι σαφές ότι το ερώτημα δεν είναι κούρεμα ή όχι κούρεμα, αλλά το ερώτημα είναι κατάργηση της λιτότητας. Επομένως, και όταν ο Σαμαράς θα αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα, διότι θα το αποφασίσουν οι ευρωπαϊκές ελίτ μαζί, όλες, και οι Γερμανοί και οι Έλληνες και οι Γάλλοι κτλ., και ο Σαμαράς θα παίζει ξανά το παιχνίδι που παίζει τώρα, ότι διαπραγματεύεται Ελλάδα εναντίον Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανίας, και ζητάει κούρεμα, και οι άλλοι του λένε ναι να δούμε κτλ. Και πάλι απέναντί του θα είμαστε. Διότι η πραγματική ταμπακέρα είναι η κατάργηση της λιτότητας, και αυτό είναι που επιμένουμε. Να σας πω τελειώνοντας ότι να μην τρελαινόμαστε με το κούρεμα. Δεν είναι μια τόσο ριζοσπαστική πολιτική. Σώνει και καλά. Η conditionality είναι που μετράει. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν γίνει 189 κουρέματα. Είναι στην σχετική έκθεση του Δούνου του. Με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Δεν σημαίνανε επαναστάσεις αυτά τα πράγματα ή αλλαγές υπέρ των εργαζομένων ή οτιδήποτε. Σήμαιναν απλώς ότι το πράγμα δεν είχε άλλη διέξοδο. Το ΑΒΓ δεν βγαίνανε. Το αξιόχρεο ήταν αναγκαίο και κάνουν κούρεμα. Το κούρεμα του ελληνικού χρέους δεν θα επιβαρύνει τον ευρωπαίο φορολογούμενο παρά ελάχιστα. Γιατί είναι μικρή χώρα. Όμως ανοίγει το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους σε όλη την Ευρώπη. Και άμα ανοίξει όλη την Ευρώπη, μπαίνει η ταμπακέρα, ποιος πληρώνει την κρίση. Και επομένως οι αντιθέσεις είναι πολλές, οι παίχτες είναι πολλοί. Είναι ο ΣΕΒ, είναι ο Σύλλογος των Ευρωπαίων. Δεν είναι οι χώρες, εμείς και οι ξένοι, είναι ο ΣΕΒ, είναι ο Σύνδεσμος Ευρωπαίων Βιομηχάνων, είναι η ΓΕΣΕΕ, είναι το ΔΝΤΟΥ, είναι τα ερευνητικά ινστιτούτα που συνδέονται, είναι ο ΟΣΑ, είναι όλοι αυτοί λοιπόν οι παίχτες, διότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Βεβαίως μια κυβέρνηση αριστεράς είναι ένας άλλος παίχτης. Θα είναι ένας άλλος παίχτης. Επιδιώκουμε αυτός ο άλλος παίχτης να είναι τα συμφέροντα των εργαζομένων. Επομένως να μπει από αυτή την μεριά και επομένως να έχει ως βασικό ζήτημα για πρώτη φορά που θα μπει σε διαπραγμάτευση εξασφάλιση του αξιόχρεου με κατάργηση της λιτότητας, δηλαδή των μνημονίων, επομένως για μια άλλη πορεία οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης, τονίζω το κοινωνικής, και με αυτό τελειώνω.